Τρία τραγικότατα λάθη που κάνεις όταν κάνεις διαλυματική νηστεία και δεν βλέπεις αποτέλεσμα. Θα τα μάθουμε σε αυτό το βίντεο. Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας, και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα τρία πιο τραγικά λάθη, εντάξει, γιατί αν πούμε όλα τα λάθη που κάνει ο κόσμος γενικά και ειδικά όταν κάνει διαλυματική νηστεία, θα μιλάμε μέχρι αύριο. Οπότε θα μιλήσουμε για τα τρία πιο τραγικά λάθη, τα οποία κάνει ο κόσμος και δεν βλέπει αποτέλεσμα. Τώρα μου πεις εσύ, πού τα ξέρεις αυτά, Σαρά? Η αλήθεια είναι ότι τα έκανα και εγώ στο παρελθόν και βλέπω τους μαθητές μου να τα κάνουν μπροστά στα μάτια μου και τους φίλους μου και τους γνωστούς μου, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό κάνω από το πρωί στο βράδυ, οπότε οι αισθήσεις μου είναι σε υπερένταση. Δηλαδή τα βλέπω όλα. Δηλαδή βλέπω κάποιον να κάνει ένα λάθος σε 2 χιλιόμετρα από εδώ και αμέσως το καταγράφω. Εάν θες να δεις γιατί εγώ πιστεύω ότι η διαλυματική νηστεία είναι η καλύτερη δίαιτα εκεί έξω, πάτα αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο λάθος, το οποίο είναι bonus. Εντάξει, δεν είναι στη λίστα των τριών, είναι bonus μόνο για εσάς. Το πρώτο λάθος είναι ότι δεν πάνε να κάνουν like στα βίντεό μου. Αυτό είναι ένα από τα πιο τραγικά λάθη. Γιατί κοίτα τι γίνεται. Όταν πατάς like στο βίντεο, αυτό που γίνεται είναι να μπουστάρεται ο μεταβολισμός όλου του κοινού κατά μία μονάδα. Θες να ανέβει και ο δικός σου μεταβολισμός, θες να ανέβει και ο μεταβολισμός όλων των φίλων μας εδώ πέρα. Γιατί όλοι είμαστε εδώ πέρα με ένα στόχο. Γιατί να φερθείς άσχημα και να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά προσοχή, έτσι. Δεν πρέπει να κάνουμε ζυγό αριθμό. Δηλαδή, μπορεί να νομίζω ότι με 2 likes στο ίδιο βίντεο, να το ξαναπατήσεις 2 φορές, θα κάνεις κάτι καλό. Όχι. Πρέπει να είναι μονός αριθμός. Ή να το πατήσεις μία φορά, ή 3, ή 5, ή 7 και πάει λέγοντας. Οκ. Okay. Όχι ζυγούς αριθμούς. Λοιπόν, το καλαμπούρι στην άκρη, πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Το πρώτο λάθος που κάνει ο κόσμος όταν εκτελεί διαλυματική νηστεία και δεν βλέπει αποτέλεσμα είναι ζάχαρη στο καφέ. Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις ζάχαρη στον καφέ. Γιατί θα μου πεις, Σαρό? Η ζάχαρη στο καφέ, εντάξει, εγώ να πω την αμαρτία μου, πίνω φραπέ όταν δεν κάνω διαλυματική νηστεία ή όταν δεν είμαι σε φάση να χάσω, φραπέ μέτριο με λίγο γάλα. Οπότε γάλα νουνού λέμε τώρα, ευαπορέ, και μέτριο με άσπρη ζάχαρη. Οπότε είναι ό,τι χειρότερο και ο φραπές είναι ό,τι χειρότερο. Εντάξει, εμένα, εγώ είναι η αμαρτία μου αυτή. Okay. Όταν πίνω καφέ και όταν δεν είμαι σε φάση να χάσω, θα πιω αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό το πράγμα τι κάνει στο σώμα σου? Το πρόβλημα είναι ότι επειδή έχεις άδειο στομάχι τελείως και θα μπει η ζάχαρη μέσα, θα σου αυξήσει την ινσουλίνη και μετά θα στη κρασάρει τελείως. Θα πάει στα πατώματα. Οπότε στην αρχή θα νιώσεις full ενέργεια και μετά από πολύ λίγο, μετά από 1-2 ώρες, τι θα γίνει? Απλά θα νιώσεις αυτό το χάλια, θα νιώσεις να μην έχεις ενέργεια, θα νιώσεις να μην μπορείς να είσαι όρθιος, και το επόμενο είναι θα σας κάσει πείνα τρελή. Τρελή πείνα. Θα ψωμολυσάσεις. Στην τελική σημασία έχει να είμαστε σε θερμιδικό έλλειμμα, έτσι. Οπότε μπορείς να φας και 2.000 θερμίδες ζάχαρη, και αν το σώμα σου καίει 2.500, θα χάσεις. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρώτον, δεν είναι υγιεινό. Okay. Βέβαια, άλλο το υγιεινό, άλλο το χάσιμο λίπους. Και δεύτερον, τι θα κάνει στο σώμα σου? Αυτό με την ινσουλίνη. Οπότε θα πεινάς πάρα πολύ και τι θα σε κάνει? Να σπάσεις την νηστεία. Ή να μην αντέξεις. Πόσο να αντέξεις, πόσες μέρες να αντέξεις. Όταν πεινάς πάρα πολύ, να μην σπάσεις την νηστεία. Κάποια στιγμή θα τη σπάσεις. Πάρα πολύ βοηθητικό να είναι σκέτος ο καφές, το τσάι, το μόνστερ που θα πιεις, να μην έχουν ζάχαρη μέσα. Μην μου πεις ότι δεν σε προειδοποίησα. Μπορείς να πιεις με ζάχαρη, μπορείς να βάλεις 10 κουταλιές ζάχαρη, αλλά μην με κατηγορείς μετά που θα μου λες ότι πεινάς. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τρως ό,τι θες στις ώρες που έρχεται να φάμε. Στο τέλος της ημέρας έχει σημασία πόσο έχεις φάει και πόσο έχεις κάψει, και αυτό θα ορίσει το αν θα κάψει λίπος ή κλπ. Με τη διαλυματική νηστεία, ναι, θα μπουσταριστεί ο μεταβολισμός σου. Ναι, θα το κάνει πιο εύκολο να μπει σε έλλειμμα. Ναι, θα το κάνει πιο εύκολο να φας τις μερίδες και τα γεύματα σωστά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα μαγικό χάπι και μπορείς να το ρίξεις τις κρέπες και τα σουβλάκια κλπ. Και σοκάρομαι όταν ο κόσμος με ρωτάει αν μπορεί να φάει ό,τι θέλει. Όχι, δεν μπορείς να φας ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να φας, ας πούμε, 2 βαζάκια ταχύνη την ημέρα για να κάνεις διαλυματική νηστεία για να περιμένεις κάποιο αποτέλεσμα. Μπορείς να κάνεις 48 ώρες νηστείας και μετά φας 5 βαζάκια ταχύνη και πάλι να μην δεις αποτέλεσμα. Οι θερμίδες έχουν σημασία. Οι ποσότητες έχουν σημασία. Εάν θες να δεις γεύμα ακριβώς, τι τρώω, πώς το τρώω κλπ, μπορείς να τσεκάρεις στα vlog μου. Στα vlog μου δεν τα κάνω για να χαιρόμαστε και να χοροπηδάμε. Μέσα στα vlog μου έχω τι τρώω σε μια μέρα. Εντάξει, υπάρχει λόγος. Δείχνω γεύμα, τι τρώω ακριβώς. Οπότε για να πάρεις και εσύ μια ιδέα, τσέκαρε αυτά τα βίντεο. Τι είναι μια έξυπνη επιλογή? Μια έξυπνη επιλογή είναι, ας πούμε, να φας σαλάτα μαζί με το κυρίο σου. Μια έξυπνη επιλογή είναι να είναι πρωτεϊνικό το γεύμα. Μια έξυπνη επιλογή είναι, ξέρω εγώ, να φας πράγματα που είναι χαμηλά σε θερμίδες και τίγκα στην πρωτεΐνη. Μια όχι τόσο έξυπνη επιλογή είναι, ξέρω εγώ, να φας κάτι που νομίζω ότι είναι, που ναι, είναι υγιεινό, αλλά είναι μια θερμιδική βόμβα. Ας πούμε, όπως ψωμί,
με ταχύνη. Θα μου πεις, μα τα ωμέγα 3. Οκ, μπορείς να φας, ξέρω εγώ, 3 κάψουλες ωμέγα 3 την ημέρα, που είναι 20 θερμίδες. Αντί να φας 1000 θερμίδες βρώμη με ταχύνη και φυσικό βούτυρο και δεν ξέρω εγώ τι. Εσύ μπορείς να φας ό,τι θες. Εννοείται. Δεν σε κρίνω. Μπορείς να φας ό,τι θες. Μπορείς να φας και το φυσικό βούτυρό σου, μπορείς να φας και τη βρώμη σου, μπορείς να φας και το ταχύνη σου. Εγώ προτιμώ να φάω ωραία, χορταστικά γεύματα, μεγάλα σε όγκο. Χαμηλά σε θερμίδες για να μπορώ να χορταίνω με αυτά. Εντάξει, το κάνει πάρα πολύ πιο εύκολο. Τώρα εσύ μπορεί να θες να κάνεις δύσκολα πράγματα. Εσύ, ο άλλος μπορεί να πηγαίνει με τα αμάξι στη δουλειά και εσύ να πηγαίνεις με τα πόδια ή να πηγαίνεις με τα χέρια. Ακόμη χειρότερα. Γιατί όχι. Λοιπόν, δεν τρώμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει. Και πρέπει να έχουμε πειθαρχία. Δηλαδή, θα φας δύο γεύματα και ένα σνακ. Δεν μπορείς να τρως από τη στιγμή, από τις 4 μέχρι τις 12, να μην βάλεις το χέρι σου κάτω και να μην κλείσει το στόμα σου. Πρέπει να φας τα γεύματά σου έτσι όπως πρέπει. Οκ. Okay. Οπότε δεν τρώμε ό,τι θέλουμε. Για όνομα του Θεού. Πάμε στο επόμενο. Να αλλάζεις το μοτίβο. Οπότε, τι κάνει ο κόσμος, τι έκανα και εγώ στο παρελθόν. Έκανα 16-8 διαλυματική νηστεία. Ωραία. Έχω χάσει 2-3 κιλά, βλέπω ένα αποτέλεσμα. Σταματάει το αποτέλεσμα. Α, μάλλον πρέπει να το γυρίσω σε 24. Να νηστέψω για 20 ώρες. Παιδιά, νομίζετε τα ξέρω εγώ αυτά. 24, 48, 24 και δεν ξέρω εγώ τι. Μου έρχεται ο άλλος, μου λέει, δεν ξέρω άμα το έχεις ακουστά. Ναι, όχι, δεν το έχω ακουστά. Αλλά υπάρχει λόγος που είμαστε stick to the plan. 16-8, 16-8, τελείωσε. Εφόσον δουλεύει κάτι και μετά σταματάει να δουλεύει, βρες το πρόβλημα και διόρθωσέ το. Μην αλλάζεις. Είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, να παντρεύεσαι ένα άτομο και στο πρώτο τσακωμό να το χωρίσεις και να παντρεύεσαι ένα άλλο άτομο. Και στο πρώτο τσακωμό να το χωρίσεις να παντρεύεσαι ένα άλλο άτομο. Ή να έχεις ένα φίλο, στο πρώτο. Κάτι δεν πάει καλά. Α, τελείωσε. Εμείς τελειώσαμε. Πάμε να βρω άλλον φίλο. Όχι. Έχουμε τους φίλους μας χρόνια. Ή άμα παντρευτείς κάποιον, υποτίθεται δεν θα τον χωρίσεις μετά από μια εβδομάδα. Έτσι είναι και με διατροφή. Εφόσον έχεις βρει ένα σύστημα που δουλεύει, που σου λέω εγώ δουλεύει, σου λέω τα αποτελέσματα, σου λέω έχεις, ξέρω εγώ, είσαι πιο μπροστά, σου λέω εγώ τα έχω κάνει τα λάθη. Έλα να σου δείξω πώς το κάνω εγώ. Έτσι και όλα αυτά. Εφόσον το έχεις αυτό που δουλεύει, μετά δες τι έχει χαλάσει, να το διορθώσεις και να πας στο επόμενο επίπεδο. Αλλιώς θα κυνηγάς την ουρά σου για πάντα. Εάν θες να δεις ένα 100% δωρεάν σεμινάριο διαλυματικής νηστείας, βήμα-βήμα ακριβώς πώς να κάνεις διαλυματική νηστεία, πάτα αυτό το δωρεάν σεμινάριο πάνω δεξιά ή πάτα το link κάτω στην περιγραφή. Αυτά είχα να πω και για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Όσοι με φορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε.